Καλησπέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Έχουμε έρθει στην Καβάλα με τον Μπάμπη Αφεντουλίδη, μας έκανε τη χάρη να έρθει μαζί μας να πάμε στα Goodies να φάμε 3 διαφορετικά μπέργκερ και να τα βαθμολογήσουμε από το 1 ως το 10. Ως τότε κάντε like και subscribe και ελάτε μαζί μας στην όμορφη Καβάλα. Λοιπόν, είπαμε να πάμε λίγο στο παρκάκι με τα μονόζυγα και βρήκαμε εδώ ένα φιλαράκο. Καλησπέρα, εδώ. Να ξέρετε. Πες μας. Ο καλύτερος. Και όχι μόνο σαν YouTuber, αλλά άνθρωπος. Ξεκινάμε με αυτό. Να είσαι καλά. Θα πας για γυμναστικούλα. Όχι τώρα, αύριο. Ωραία, δεν πειράζει και αύριο μέρα είναι. Ευχαριστούμε πολύ, αγόρι μου. Χάρηκα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ο Μπάμπης έχει αρχίσει και πεινάει. Ω, πάρα πολύ. Και όταν πεινάει, λέει εκνευρίζεται. Οπότε πάμε λίγο στα μονόζυγα να του δείξω το μέρος. Και φεύγουμε κατευθείαν για τη βαθμολογία των μπέργκερ. Έτσι, Μπάμπη. Εννοείται. Με έχεις. Πάντα, θα σε κερδίσω. Δεν κάνουμε τσάρτ, βαθμολογούμε σήμερα. Μπάμπη, αυτό είναι το πάρκο. Και όργανα έχει. Καλησπέρα, μάγκες. Τι κάνετε, Ήταν πριν, θα ερχόμουν εγώ. Νάτος. Πάμε. Πολύ καλό. Μπάμπη, μπες. Τι να πω. Μπες οτιδήποτε. Τι, δεν μπορώ εγώ. Μπες. Θα πω και εγώ μετά. Έχουμε rest σήμερα και καλά. Πάμε να δούμε πόσες κάνω. Άρε άρχοντα Γιαννέλη. Είσαι ωραίος. Ήρθαμε από Ξάνθη, θα πάμε στα Goodies να κάνουμε κάτι μια βαθμολογία με τον Μπάμπη κάποια μπέργκερ. Θέλω να φεύγεις κιόλας. Όχι, θα κάτσω. Είσαι έτοιμος. Θα κάτσουμε, να σας δούμε λίγο. Πάμε. Έλα Γιαννέλη. Έλα μπες και εσύ. Να σε δω γιατί βλέπω είσαι κομμάτια είσαι. Ωραίος. Μπράβο ρε, μπράβο ρε Αλάνη, μπράβο. Σπάσε έτσι. Μπράβο. Πάμε. Μπράβο, πολύ καλός. Τι έχεις να πεις, πολύ καλός ε. Πόσο είσαι μαγκά. 27. Μπράβο. Μπράβο. Πω πω πω. Πολλός είστε και πολύ καλές. Ευχαριστήνικη δεν κάνω. Χειμώνασαν κάποιος και γενικός. Πρέπει να μοιράσει ένα μικρό χαρτάκι με προσευχή. Αδερφό, θα κάνουμε έτσι λίγο γυμναστική πρώτα απ' όλα για εσάς και δεύτερον επειδή είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει. Αγαπώ τον Χρήστο. Πάμε, μπρο, μπες. Κάτι πώς θα τσάλεις, είδα και ήσουν γράφος. Πάμε λίγο. Πάμε! Έκανε, μαζί με σένα. Λοιπόν, φτάσαμε στα Goodies, πάμε να πάρουμε τα 6 χρωματιστά μπέργκερ με τον Μπάμπη και να τα κάνουμε rate. Λοιπόν, δεν είναι όλα για μας. Απλά είναι κάτι παιδάκια εδώ που μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και δεν μπορούμε να μην δεν τα γεράσουμε. Οπότε μάγκες, πάτε, κάνανε και γυμναστική πριν. Να είστε καλά μάγκες μου. Μας βρήκε, ήρθε εδώ. Είναι φοβερός. Μην τον ακούτε, είναι φοβερός ο ίδιος. Ο κάμεραμάν θα πάει τελευταίος, μην το πάτε το κάμεραμάν. Λοιπόν, πάμε. Μπαμπή, να είστε ακριβικά προ. Πρώτα απ' όλα πήρα μια πατάτες για μας, τη μέση. Τι για τα δόντια, είναι αυτά να πνάμε τα δόντια μας. Ναι. Και πάμε να κάνουμε ρί πρώτα τα δύο πορτοκαλί. Λοιπόν, πάρε το πορτοκαλί εσύ. Το πορτοκαλί και εγώ. Λοιπόν, βλέπω. Ωραίο.
Δεν βλέπω να έχει μπιφτέκι μέσα, μάλλον δεν έχει μπιφτέκι. Ναι, πολλές μπιφτέκι είναι. Δεν ξέρω, θα δούμε. Ξεκινά. Μάλλον είναι vegan. Πολύ ωραίο φαίνεται. Πολύ ωραίο κουστάρα, αλλά για να κορτάσω εγώ πόσα θέλω, λες, για μια ανταλίκα. Δεν θα κορτάσεις ποτέ. Ωραίο, vegan είναι. Πατήσαμε. Πατήσαμε μια πατάτα. Φλωρίνς, παιδιά εκεί, μανιτάρι, ωραία σως, πολύ ωραίο ψωμάκι. Και πράσινη πιπεριά. Δεν έχει όμως μπιφτέκι, δεν έχει κρέας. Από μένα παίρνει ένα καλό 4 στα 10, έτσι. 4 και εγώ. 4, ωραία. Bon. Πάμε στο επόμενο. Το οποίο είναι ροζ, μάλλον είναι ψωμί από πατζάρι και βλέπω σνίτσελ κοτόπουλο. Αυτό νομίζω θα είναι πολύ δυνατό. Ναι, αυτό. Τι άλλο μέσα, να ανοίξω το δικό μου. Βλέπω σνίτσελ κοτόπουλο, αγγούρι, πάλι φλωρίνης είναι, iceberg και μαρούλι κανονικό και μια σόσμα. Okay. Και πάμε να δοκιμάσουμε. Πάλι δεν έχει μοσχάρι. Αυτό είναι πολύ δυνατό. Φίλε, αυτό μ' άρεσε. Βασικά είναι σαν τα chicken nuggets σε λίγο πιο μεγάλο, πολύ ωραίο. Και πολύ δραστηριστικό με το αγγούρι. Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο αυτό το πράγμα. Ο Μπάμπης είναι ειδικός μπέργκερ και αυτός. Φτιάχνουμε και δικά μας πολύ γερά, τεστάρα μου. Για πάλι βαθμολογία. Ένα 6 στα 10 σίγουρα. Εγώ βάζω 8. Λοιπόν, μια τζούρα γερή παταδές. Τι μας έμεινε, Χρήστο? Και πάμε να δούμε το τελευταίο μας μπέργκερ, που είναι του Παναθηναϊκού και επιτέλους έχει μπιφτέκι. Τι άλλο έχει, Πάμπη? Λοιπόν, για κάνε την εγχείρηση. Ναι, έχει ντομάτα, μία σως, κασεράκι θα έλεγα, δεν είναι τσένταρ, και από κάτω πάλι σως. Πρέπει να είναι αγκουρό τέτοιο. Ναι. Αγκουρο μαγιονέζα. Κάτι ωραίο. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε και το πράσινο. Δροσιστικό, ωραίο. Κλασικό μπιφτέκι γουδής. Κασέρι ντομάτα, μου φέρνει λίγο με τσίσμπεργκερ, σχεδόν πολύ με τσίσμπεργκερ φέρνει. Φίλε, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπορώ να πω ότι βρήκα τον νικητή τον Παπαδά 3. Λίγο η σώση είναι λίγο τσιπημένη. Ναι. Πολύ ρίγανη κάτι, πολύ θυμάρι κάτι. Άνετα. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να βάλω άνετα ένα 7,5 στα 10. Εγώ θα βάλω 7 γιατί μου άρεσε πιο πολύ το κοτόπουλο. Αλλά και αυτό ήταν πολύ καλό. 7 στα 10. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Και ένα μεγάλο respect στους μάγκες. Μπράβο τα παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Όλοι οι likes θα τον ακούσατε, όλοι. Όλοι. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε για να φάει και ο κάμεραμαν, ο οποίος μου κάνει και τα εξώφυλλα. Ευχαριστώ πολύ. It's mine.